Πάμε να δούμε τώρα την έρευνά μας για αυτά τη γάγκρενα του παράνομου παρκαρίσματος στο κέντρο της Αθήνας, σε διάφορους δρόμους. Έτσι. Και γενικώς όπου θέλει ο καθένας, όπου του ήρθει, αρκεί να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, σήμερα επικεντρώνουμε. Συγγνώμη που σε διακόψα. Πεζοδρόμια. Πεζοδρόμια. Λοιπόν, οι εικόνες είναι καθημερινές, δεν τις ανακαλύψαμε εμείς. Τις βιώνουμε όλοι. Ράμπα. Όπου δουν ράμπα, σου λέει: α, πολύ ωραία θέση, ελεύθερη είναι. Διάβαση. Διάβαση και ράμπα. Ναι. Εδώ εννοείται ότι είναι πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους, στα πεζοδρόμια που είναι για τα άτομα με αναπηρία. Ο άλλος έχει παρκάρει κανονικά, έχει βάλει και κάτι ξύλινα κασόνια εκεί για να μην του πάρουν και τη θέση. Ναι, σου λέει. Και όλα με λιγάλα. Ναι, και έχουμε τραβήξει και πάρα πολλά βίντεο, ανάλογα βίντεο. Θα συνομιλήσουμε, Νάτα. Εδώ βλέπεις και τα βίντεο. Εδώ πάλι έχουν παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμια διάφοροι. Άλλοι έχουν βάλει καρεκλάκια. Νάτος. Εδώ σου λέει. Άστο, θα κατέβει στον δρόμο πεζό, θα βολευτεί. Εδώ πάλι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Εδώ τώρα όμως τι γίνεται. Εδώ το κάνει ένας και μετά ακολουθούν και άλλοι. Σου λέει γιατί, μόνο ένας είναι έξυπνος και εμείς το ίδιο. Εδώ το θέμα είναι, και γιατί αυτό είναι και το εκνευριστικό. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία και πρέπει να μετακινηθούν στα πεζοδρόμια, τι γίνεται με τους γονείς που έχουν ένα καροτσάκι και θέλουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους, τι γίνεται με όλους τους ηλικιωμένους, με όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με την κυρία Ειρήνη Ζαχάρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζαχάρα. Είναι μια συνάνθρωπός μας η οποία έχει πρόβλημα, είναι άτομο με αναπηρία. Πείτε μας λοιπόν εσείς τι αντιμετωπίζετε καθημερινά όταν κινείστε με το αναπηρικό σας αμαξίδιο σε αυτά τα πεζοδρόμια της πρωτεύουσας και όχι μόνο, έτσι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι πολλά τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζω. Όπως λέει, φέρονται και στο βίντεο, τυχαία και πραγματικό. Δυστυχώς, εγώ από την ημέρα που άρχισα να χρησιμοποιώ αμαξίδιο, δεν αποφάσισα και δεν σκέφτηκα να περάσω ποτέ πάνω σε πεζοδρόμιο. Ορίστε. Ήταν κάτι που είναι μόνο στα όνειρα μπορεί να γίνει αυτό ή κάπου αλλό εκτός από Ελλάδα. Ορίστε. Γιατί πράγματι ήταν αυτό. Μπορεί να βρω μπροστά μου ράμπα και να πω ότι ωραία, ανέβα και για την προστασία τη δικιά μου και των οδηγών και όλων. Και στην άλλη μεριά να έχει κλειστεί από αυτοκίνητο ή να μην υπάρχει ράμπα. Ναι. Άρα, και εσείς κινείστε καθημερινά στους δρόμους μαζί με τα υπόλοιπα οχήματα, τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα μηχανάκια, προσπαθώντας να φτάσετε στον προορισμό σας, χωρίς να ξέρετε αν θα φτάσετε στην πραγματικότητα. Εντάξει, φτάνω. Θα το πάρουμε από τη θετική πλευρά. Ναι. Ναι, να το δούμε λίγο από τη θετική πλευρά. Ναι, φτάνω. Πραγματικά, η θετική πλευρά είναι ότι φτάνετε. Το θέμα είναι πώς φτάνετε. Σωστά. Γιατί κάθε πρωί δεν ξέρω πραγματικά σε ποιο πεζοδρόμιο, γιατί σε κάποια σημεία αναγκαστικά πρέπει να περάσω πεζοδρόμιο ή να ανέβω το πεζοδρόμιο για να πάρω το μετρό ή τον ηλεκτρικό. Δεν είναι στον δρόμο το ασανσέρ του ηλεκτρικού. Θα πρέπει να ανέβω τη ράμπα. Αυτές οι ράμπες ευτυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι ανοιχτές. Παλιότερα ταλαιπωριόμουν περισσότερο. Κυρία Ζαχάρα, εσείς το λέτε επειδή το βιώνετε καθημερινά σαν κάτι το φυσιολογικό να κινήσετε στη μέση του δρόμου. Όμως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι οδηγοί αυτοκινήτων, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα πεζοδρόμια δεν είναι για να βάζουμε τα αυτοκίνητά μας. Είναι ντροπή μας αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εσείς είστε μια κατηγορία ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια. Είναι οι γονείς με τα καροτσάκια τους. Είναι οι ηλικιωμένοι. Τα πεζοδρόμια δεν είναι για να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Με δεδομένο βεβαίως το πρόβλημα της ύπαρξης πάρκινγκ, εννοείται, αλλά δεν είναι για αυτό το λόγο. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είμαι άνετη γιατί πρέπει να επιβιώσω και να μπορώ να πάω στον χώρο εργασίας μου ή να συμμετέχω ενεργά στην κοινωνία, γιατί αυτό έχουμε μάθει, ότι δεν θέλουμε αποκλεισμό, άρα πρέπει να πάμε λίγο και κόντρα στην καθημερινότητά μας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς για εσάς αυτό είναι μια καθημερινότητα και εμείς το βλέπουμε και το βιώνουμε. Έχει τύχει ποτέ να πέστε σε ένα οδηγό που, ο οποίος εκείνη την ώρα να παρκάρει σε μια ράμπα, σε μια διάβαση, και αν του κάνετε παρατήρηση, τι σας είπε? Φυσικά, έχω πετύχει την ώρα που έχει πάει να πάρει καφέ. Ένα λεπτό έκανα. Έχει τύχει να έχει παρκάρει και να έρθει μετά από μισή ώρα, 45 λεπτά. Εντάξει, δεν το είδα, συγγνώμη.
αυτά τα τυπικά, συγγνώμη, ένα λεπτό, δεν το ήθελα, είναι οι συνηθείς φράσεις που ακούω. Δεν τις δέχομαι πλέον. Ναι. Δυστυχώς, κάνω κάτι που μπορεί να μην αρέσει σε πολύ κόσμο που θα ακούσει και να με στιγματίσει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Περιμένω πλέον να έρθει το περιπολικό και να του πάρει ό,τι πρέπει να πάρει. Να πάρει δίπλωμα, να πάρει πινακίδες, να μην μπορεί να το μετακινήσει. Αλλιώς, δυστυχώς, δεν μαθαίνουμε. Ναι. Αλλά από την άλλη, για να μάθουν αυτοί οι άνθρωποι να μην κλείνουν αυτή τη ράμπα που πρωτίστως είναι για τους ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες και μετά για τις μαμάδες, τους παππούδες και τους ανθρώπους που για λίγο καιρό δυσκολεύουν τη ζωή τους με κάποιο πρόβλημα υγείας. Θα πρέπει όμως και εμείς να είμαστε πιο ένεργοι. Θα πρέπει να είμαστε... Να σας πω κάτι, και μόνο που βλέπουμε τα πλάνα εκνευριζόμαστε. Δηλαδή, πραγματικά είναι εκνευριστικό πάρα πολύ το θέμα, νομίζω. Είναι εκνευριστικό, αλλά δυστυχώς είναι καθημερινό. Είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και εδώ είναι που πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι. Έτσι, γιατί, αν όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω. Πρέπει τώρα η συγκεκριμένη γυναίκα να περνάει κάθε μέρα να το βιώνει και να κάνει την παρατήρηση στον κάθε ένα για να λάβει την απάντηση, την εξοργιστική απάντηση. Εντάξει, πέντε λεπτά θα πάρω ένα καφέ και έρχομαι. Να μην πάρεις καφέ. Όχι, να μην παρκάρεις καν εκεί. Να μην διανοηθείς να παρκάρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ζαχάρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον κόπο σας. Και ευχόμαστε κάποτε όλοι μας να κάνουμε αυτή την πόλη καλύτερη, αν και δεν το νομίζω, για να σας είμαι ειλικρινής. Ας γίνουμε λίγο πιο άνθρωποι, τέλος πάντων. Καλή συνέχεια.